Λιγότερη αλλά καλύτερη νομοθεσία. Αυτό είναι το σύνθημα της Κομισιόν για την αλλαγή του τρόπου που σχεδιάζονται και περνούν οι νόμοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Βρυξέλλες προτείνουν την υποβολή κάθε νέου σχεδίου σε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, η μισή από τους οποίους θα προέρχονται από την Κομισιόν. Σχόλια και προτάσεις θα μπορούσαν επίσης να υποβάλλονται σε μια πλατφόρμα με μοναδικό στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν ενοχλούμε από τους ευρωσκεπτικιστές γιατί είναι λάθος. Ενοχλούμε γιατί κάποιες φορές είναι σωστοί. Και αν είναι σωστοί, πρέπει να διαχειριστούμε τις ανησυχίες τους. Και όταν πρόκειται για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαμαρτύρονται γιατί ό,τι κάνουμε εδώ είναι πολύπλοκο ή δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, πρέπει και αυτά τα παράπονα να τα διαχειριστούμε, είπε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Φραντς Τίμερμανς. Ωστόσο, πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις αλλά και ευρωβουλευτές ισχυρίζονται ότι οι αλλαγές γίνονται υπό την επιρροή των επιχειρήσεων, όπως τονίζει ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων, Φιλίπ Λαμπέρτς. Εάν δείτε το κείμενο για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου της Κομισιόν και αν δείτε τα μνημόνια των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών Επιχειρήσεων και του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, τότε θα βρείτε περίεργες ομοιότητες. Οπότε βασικά αυτό που ο Τίμερμανς κάνει, ακόμα και αν αποκαλείται σοσιαλιστής, είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών που εκπροσωπούνται από αυτούς τους ανθρώπους. Η Επιτροπή παρόλα αυτά δεν περιμένει μεγάλο νομοθετικό όγκο. Φέτος έχουν προβλεφθεί 23 νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, σημαντικά λιγότερες σε σχέση με τις 100 της προηγούμενης χρονιάς.